Κιλκής Web TV. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα στο στούντιο της Κιλκής Web TV έχουμε τον Βασίλη Σιαμπάνη. Είναι πολιτικό στέλεχος, θα έλεγα, των ανεξάρτητων Ελλήνων. Βασίλη, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Μιλάμε στον Ενικό. Βεβαίως. Μια και κάποτε υπήρξα και ψηφοφόρος του. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο συναντηθήκαμε σήμερα με τον εκπρόσωπο ουσιαστικά των ανεξάρτητων Ελλήνων είναι το θέμα και μόνο το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Βασίλη, αν θέλεις κάτι να πεις εισαγωγικά, αλλιώς ξεκινάω τις ερωτήσεις. Εισαγωγικά να πούμε, για να αρχίσουμε σωστά ίσως, ότι δεν ήταν μια συμφωνία, ήταν ένα προσύμφωνο για να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, να έρθει και ως τελικό αποτέλεσμα, να έρθει στη δική μας Βουλή για να ψηφιστεί. Ωραία. Εγώ χρησιμοποίησα τον επίσημο όρο που αναφέρονται στα έγγραφα τα οποία υπογράφησαν και λέγεται Συμφωνία των Πρεσπών, δεν λέγεται καν Συμφωνία για την ονομασία των Σκοπίων Μακεδονία. Χρησιμοποιώ το επίσημο και το Βασίλη, ήθελα να ρωτήσω εάν η κυβέρνηση είχε το δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο. Δηλωνώ ότι σήμερα, για σήμερα μιλάω, δεν ξέρω αν θα έχεις ενημερωθεί, συνταγματολόγοι, νομικοί αναφέρονται σε 7 διαφορετικές περιπτώσεις όπου κακώς πήρε την πρωτοβουλία και υπέγραψε ο κύριος Κοντζιάς και αυτή η κυβέρνηση. Εσείς, σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, πιστεύετε ότι νομιμοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, αν θέλετε, να υπογράψει ένα τέτοιο σύμφωνο με τα Σκόπια? Για εμάς όχι, δεν νομιμοποιείται σε καμία περίπτωση. Εμείς εξάλλου ζητήσαμε να γίνει και δημοψήφισμα. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν είχαμε δώσει την κατάθεσή μας για αυτή την πράξη. Κύριε Σιαμπάνη, πολύ ωραία, αλλά με λέγεται ότι με την δική σας ανοχή ουσιαστικά ήρθε στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα το μολύβι να υπογράψει αυτό το προσύμφωνο, αν θέλετε, ή αυτή την Συμφωνία των Πρεσπών, όπως την γράφουν επίσημα. Με τη δική μας ανοχή ως προς τι όμως? Ως προς το ότι του δώσατε το δικαίωμα την προηγούμενη Πέμπτη, την οποία ήθελε ουσιαστικά η αντιπολίτευση να του αφαιρεθεί το δικαίωμα να πάει στις πρέσπες, βάζοντας βέβαια ως αιτιολογικό μία μορφή. Ας το πω έτσι. Ο λόγος δεν ήταν εκείνος, ήταν να του αφαιρεθεί ο στυλός από τα χέρια, τον οποίον εσείς δεν του το αφαιρέσατε, του το δώσατε να υπογράψει, λέγοντας ότι εμείς τον αφήνουμε με να κάνει αυτό που κάνει, αλλά μετά θα αντιδράσουμε. Σας μεταφέρω την γνώμη του κόσμου. Βεβαίως, η οποία είναι πολύ σημαντική. Παρ' όλα αυτά, για εμάς, για τους ανεξάρτητους Έλληνες, ανοχή, όχι σε καμία περίπτωση, απλώς θέλαμε αυτή τη στιγμή, έτσι κι αλλιώς ο κ. Μητσοτάκης, επί της ουσίας δεν ήθελε να σταματήσει τη διαδικασία της υπογραφής της πρέσπες, αλλά να ρίξει απλώς την κυβέρνηση. Για εμάς, ο ανεξάρτητος Έλληνες, έχουμε πει στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η συγκυρία συνέπεσε με τις πρέσπες, συνέπεσε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ήταν η περίοδος τέτοια. Παρ' όλα αυτά, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αυτή η συμφωνία να μην υπογραφεί ποτέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πολύ ωραία. Επειδή αναφερθήκατε και στον κύριο Μητσοτάκη, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπός του να μιλήσω, αλλά μήπως εάν τόσο τον κύριο Μητσοτάκη, όσο τον Λεβέντη, όσο την Φόφη Γεννηματά, όσο όλη την αντιπολίτευση, εάν την είχε ενημερωμένη συνέχεια επί των θεμάτων, μήπως ποτέ δεν θα έφτανε το θέμα να κάνει αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία? Μήπως αυτό έγινε εξαιτίας
της αδιαφορίας προς τα άλλα κόμματα, προς το υπόλοιπο κοινοβούλιο, και δεν φταίει ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε η Φόφη, ούτε ο Λεβέντης, ούτε ο Θοδωράκης, ούτε κανένας άλλος. Δηλαδή δόθηκε, ας το πω, η αφορμή, αν θέλετε, με το να μην τους ενημερώνει, να κάνει αυτό που έκανε. Πιθανόν να συμφωνούσαν σε κάποια, να αφαιρούσαν κάποια από αυτά τα οποία υπέγραψε ή να πρόσθεταν κάποια άλλα, διότι μην ξεχνάμε, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία ήταν υπέρ της διπλής ονομασίας. Μήπως ήταν αφορμή, αυτό ρωτώ. Το ότι ο Μητσοτάκης έκανε αυτό που έκανε, δηλαδή ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, το έκανε βρίσκοντας αυτή την αφορμή ότι εσείς κύριοι αποφασίζετε, διατάζετε, εκτελείτε και εμάς μας έχετε ενημέρωτος. Λέω μια άλλη εκδοχή όπως εσείς. Θα μπορούσε να βρεθεί ως δικαιολογία. Παρόλα αυτά όμως, σε τέτοια εθνικά ζητήματα δεν μπορεί να μπαίνει ο εγωισμός μπροστά. Κατηγορείτε έτσι τον κύριο. Δεν τον κατηγορώ, απλώς τον κύριο Νίκο Κοτζιά. Ότι διότι τι? Αυτό πλέον. Μιλάτε για εγωισμό που δεν ενημέρωσε κάποιος άλλος. Όχι. Τι όχι. Εγωισμό από τη μεριά της αντιπολίτευσης. Όχι, είναι υποχρέωση, ότι... ανάγκη. Μην το λέτε εγωισμό. Δεν είναι εγωισμός να ενημερώνεται ο πολίτης. Ο πολίτης πρέπει. Πολύ δε περισσότερο η αντιπολίτευση. Άρα εδώ θεωρητικά, εγώ το μεταφράζω, ότι ο Κοτζιάς φέρθηκε εγωιστικά. Εγώ προσωπικά το έχω πει πολλές φορές ότι δυστυχώς ο λαός δεν ενημερώνεται επαρκώς. Δυστυχώς το έχω πει πολλές φορές. Θα έπρεπε σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό το εισπράττουμε πρώτα εμείς. Γιατί πρέπει καθημερινώς, παρόλες εμείς δεν είμαστε στη Βουλή, δεν είμαστε πολιτικοί, αυτή η δουλειά μας, έχουμε και άλλες δουλειές και δυστυχώς πρέπει καθημερινώς να ενημερωνόμαστε από διάφορες πηγές. Είναι ένα πρόβλημα. Παρόλα αυτά όμως, εγωιστικά θα το έβλεπα ως προς το ότι δεν μπορείς να πεις αφού δεν μας ενημερώνονται και εμείς δεν συμφωνούμε. Όχι. Βάζει τα πράγματα κάτω. Υπεύθυνα. Ναι, φυσικά. Ίσως από αυτή τη σκοπιά να το βλέπω εγώ. Δεν είναι εγωιστικό. Θέλουμε να πούμε ότι είναι εγωιστικό από τη μία μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ας το πούμε. Εγωιστικό όμως και από την άλλη μεριά. Εδώ μιλάμε για ένα εθνικό θέμα. Ακριβώς. Δεν χωράνε εγωισμοί. Ακριβώς. Ενημέρωση. Φυσικά, βεβαίως. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς λέω. Είναι υποχρέωση, σαν να λέμε κάποιος, να σε ενημερώνει τι κάνει. Πρέπει να σε ενημερώνει και εσύ δεν τον ενημερώνεις. Ποιος είναι ο εγωιστής, αυτός που ζητάει να ενημερωθεί ή αυτός που δεν ενημερώνει? Το αφήνω εδώ, θα μας κρίνουν εκείνοι. Μάλλον εγώ, δεν μου επιτρέπετε να πω ποιος, αλλά εγώ θα ζητούσα αν ήμουν αντιπολίτευση να με ενημερώνει, άλλος πώς δεν είχα ρόλο μες στη Βουλή. Τι να έρθω να κάνω αφού εσύ θα αποφασίζεις, εσύ θα εκτελείς, εμένα δεν με χρειάζεσαι. Και δεν μπορώ να έχω ευθύνη σε αυτό το οποίο κάνετε. Παρόλα αυτά στην συμφωνία προβλέπεται ως ονομασία, το αντιγράφω όπως το λέει το σύμφωνο, έτσι να το πω, το προσύμφωνο, διότι ουσιαστικά σύμφωνο, για μένα ούτε σύμφωνο θα το πω, ούτε προσύμφωνο, τη στιγμή την οποία ακόμα δεν έχει καμία ισχύ. Και από ό,τι ακούγεται θα φτάσουμε στην ερώτηση ή να την κάνω τώρα, ακούγεται ότι υπήρξε συμφωνία και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Καμένο, δηλαδή οι δύο, ότι δεν θα φτάσουμε να ζητήσουμε την γνώμη της Βουλής αν πρέπει να συνεχίσουμε ή όχι και θα ρίξουμε την κυβέρνηση να πάμε σε εκλογές. Προσυμφωνημένο δηλαδή να φορτωθεί ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό των τελευταίων 140 χρόνων στην πλάτη της επόμενης κυβέρνησης που από ό,τι λένε τα Γκάλοπ, έτσι όχι εγώ, μπορεί να είναι μια... με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, μια άλλη κυβέρνηση. Δεν λέω μόνο η Νέα Δημοκρατία, γιατί εγώ δεν μπορώ να καθορίσω την στιγμιαία απόφαση των πολιτών που λέγεται Γκάλοπ. Εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες, και εγώ προσωπικά, δεν γνωρίζω τέτοια συμφωνία και πιθανότατα δεν υπήρξε και ποτέ. Γιατί όπως βλέπετε από την αρχή... Και όχι, το ποτέ πρέπει να πούμε ή λέει ψέματα ή αλήθεια ο Δημήτρης Καμένος. Πρέπει να τον διαψεύσουν. Ο Δημήτρης ο Καμένος διαψεύτηκε από μόνος του, διότι την μία μέρα μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο των Ανεξάρτητων Ελλήνων συμφώνησε και την επόμενη στιγμή διαφώνησε μέσα στη Βουλή ψηφίζοντας... Όχι, δεν λέει κάτι τέτοιο, βέβαια δεν είναι υπερασπιστής του. Μάλιστα στην κοινοβουλευτική ομάδα μας εκείνος... όλοι
τοποθετήθηκαν ότι τη μία μέρα ο Δημήτρης ο Καμένος συμφώνησε, εγώ δεν ήμουν εκεί, οι άλλοι το λένε. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Αυτό το πιστεύω. Ναι, ναι. Εγώ συμφωνώ με τον Παθόντα, α το πω έτσι, διότι κι άλλοι γνώριζαν, πιθανόν και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, ο οποίος όταν πήγαν να τον εξοπετάξουν από το γραφείο του, πήγε ο κύριος Βούτσης και του λέει: όσο είσαι αντιπρόεδρος της Βουλής, στο γραφείο αυτό δεν θα φύγεις. Τι θέλω να πω, δεν θα κάνουμε τα προσωπικά τους. Μιλάμε μόνο, είπαμε, για τα Σκόπια, τα οποία ονομασία Άνω Μακεδονία και εθνότητα Μακεδόνες, καθώς και γλώσσα Μακεδονική. Με την υποσημείωση είμαστε από την Άνω Μακεδονία και θα σε ρωτώ εγώ από πού είσαι, τι είσαι, Μακεδόνας θα μου λέει, δεν θα είμαι Άνω Μακεδόνας. Εγώ τι θα λέω, ότι είμαι κάτω Μακεδόνας, με λίγα λόγια. Και το μόνο το όνομα Μακεδονία, κατά την πλειοψηφία του 72% των Ελλήνων, είναι αλυτρωτικό. Εμπεριέχει αλυτρωτικές διαθέσεις και δεν θα έπρεπε να δοθεί, που φαντάζομαι, με συγχωρείς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, γι' αυτόν τον λόγο νομίζω και αντιδρούν. Ή κάνω λάθος. Εμείς ως προς τη συμφωνία διαφωνούμε πλήρως. Δεν μας ενδιαφέρει το αν κάποια άρθρα είναι καλύτερα ή χειρότερα από κάποιες άλλες στιγμές, κάποιες άλλες περιόδους. Έτσι. Εμείς διαφωνούμε και μόνο που μπήκε ο όρος Μακεδονία μέσα στη συμφωνία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εμείς δεν το θεωρούμε νόμιμη. Δεν δέχεστε, φαντάζομαι, ούτε τον έλεγχο των βιβλίων της ιστορίας. Βεβαίως και όχι. Ούτε την αλλαγή. Ποια αλλαγή? Των βιβλίων. Εννοείται. Και το βιβλίο. Βεβαίως, και φυσικά από έναν ξένο παράγοντα, έτσι. Μάλιστα. Ας αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα βιβλία μας και τα τωρινά μόνοι μας και όχι από έναν ξένο παράγοντα. Κατά την ημέρα της συμφωνίας, ο κύριος Ζάεφ είπε προς τον κύριο Πρωθυπουργό: εσείς οι Έλληνες και εμείς οι Μακεδόνες. Πώς σας φάνηκε αυτή η κουβέντα του? Μακεδόνες, εγώ τι είμαι δηλαδή? Νομίζω ήταν καρφή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η ιδεολογία μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, του ΣΥΡΙΖΑ δεν ταυτίζονται με εμάς. Εμείς δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να λέγεται ένας κάποιος Μακεδόνας από τη στιγμή που δεν έχει καμία σχέση, οι ρίζες του δεν είναι μακεδονικές. Nice. Τώρα, αν θα μπορούσε να μένει στην Ελλάδα, στη Μακεδονία, θα λέγονταν Μακεδόνας. Βεβαίως όχι, θα ήταν Σλάβος. Δυστυχώς, γι' αυτό αν ακριβώς το λόγο, εμείς δεν θέλουμε μια συμφωνία τέτοια. Άρα δεν συμφωνείτε με αυτό την αποδοχή την οποία έκανε ο Πρωθυπουργός εκείνη την ημέρα, διότι είπε και κάτι ακόμα στην συνέχεια ο Ζαεφ, ότι ο Έλληνας Αριστοτέλης, και δεν είπε ο Μακεδόνας, διότι για πρώτη φορά πάντα ήξερα ότι ήταν Μακεδόνας και δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και για πρώτη φορά, με συγχωρείτε, λέχθηκε ο Έλληνας. Ούτε εδώ δεν είχε, ας το πω εγώ, την τσίπα να πει: σιγάρ, φίλε, είπαμε να υπογράψουμε, δεν θα πεις και Μακεδόνες τώρα όλους τους Έλληνες, σχέτο όλους τους Μακεδόνες. Είναι Μακεδόνες για να μην πούμε, οι Έλληνες είναι Μακεδόνες. Θέλω να πω, δεν το καυτηρίασε όμως επίσημα κανένας από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ότι άρχισαν πλέον να θεωρούν μόνο τους εαυτούς τους Μακεδόνες, δίδοντας εμάς μόνο την ιστορία, το πρώτων ετών και τον πολιτισμό, ότι ήταν δικά μας. Ξέρετε, κάποια πράγματα μέσα στη συμφωνία είναι ξεκάθαρα. Όπως είπατε τώρα, ότι η προϊστορία ανήκει στους Έλληνες, ότι η προϊστορία είναι η μακεδονική προϊστορία, είναι στους Έλληνες. Μέσα στη συμφωνία αυτό υπάρχει. Ναι, βεβαίως η συμφωνία λέει ότι είναι Σλαβομακεδόνες, ότι είναι Σλάβοι σε μια μακεδονική περιοχή. Αλλά εμείς δεν κοιτάμε απλώς μπροστά 10 χρόνια. Κοιτάμε πάρα πολλά χρόνια μπροστά. Σε 200-300 χρόνια, γιατί η ιστορία της Μακεδονίας είναι 2-3 χιλιάδων ετών και παραπάνω. Έτσι. Σε 200 χρόνια τι θα λέγονται αυτοί? Θα έχουν ενσωματωθεί σαν Μακεδόνες πλέον. Μακεδόνες. Αυτό μας ενδιαφέρει μας. Και αυτό όχι σε 200 χρόνια, κύριε Σιαμπάνη. Πριν μερικά χρόνια, όταν έφτασε στο σημείο να κερδίσει το 1 εκατομμύριο λίρες Αγγλίας σε παιχνίδι, η τελευταία ερώτηση είναι: βεβαίως, γιατί το θυμάστε? Το έχασε. Έχασε το παιχνίδι. Και γιατί το έχασε ενώ απάντησε σωστά. Ναι, το ξέρω. Στην Αγγλία ήταν το παιχνίδι. Α, μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν, για τους υπερασπιστές εκείνους που λένε
άνω Μακεδονία. Όταν λοιπόν τους έδωσες στη Μακεδονία, ουσιαστικά έβρισες όλους τους προγόνους σου, όλη την ιστορία σου, όλο το... κανένας δεν θα πάει να ψάξει. Βεβαίως. Α, κοίταξε, μέχρι το 600 όχι, ήταν όχι. Δικό μας. Θα κανένας κάτι, δεν θα το θα δει. Θα σας πω κάτι που φαντάζομαι ότι ναι, είναι δική μου προσωπική άποψη. Mm. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι και των ανεξάρτητων Ελλήνων και όλων των Ελλήνων. Δεν μπορεί να υπάρχει μια περιοχή που να λέγεται Μακεδονία και να μην είναι ενταγμένη στην ελληνική επικράτεια. Mm-hmm. Οποιοδήποτε θα ήθελε να λέγεται Μακεδονία, θέλετε να λέγεται Θράκη, θέλει να λέγεται όπως θέλει, πρέπει να είναι ενταγμένη στην ελληνική επικράτεια. Αν κάποια στιγμή αυτοί έχουν τα προβλήματά τους και θέλουν να λέγονται Μακεδονία, πολύ ευχαρίστως. Πρέπει να πω, ναι, ναι, πρέπει να πω. Και εννοείται. Ο κύριος Φίλης αποκάλεσε ούτε λίγο ούτε πολύ αυτούς οι οποίοι επιμένουν στο Μακεδονία ότι ούτε λίγο είναι εθνικιστές, είναι τέτοιοι. Σας θυμίζω τι είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Πιστεύετε εσείς αυτό που πιστεύει ο Φίλης ότι είναι εθνικιστής ο Κωνσταντίνος Καραμαλής? Πιστεύετε δηλαδή, επειδή υπερασπιζόταν και είπε όλοι όσοι υπερασπίζονται και λένε η Μακεδονία είναι ελληνική και μία είναι εθνικιστές. Ωραία, άμα θέλει να μας βάλει ο κύριος Φίλης με ταμπέλα, τότε είμαστε όλοι εθνικιστές. Ναι. Το 72% τότε είναι εθνικιστές. Ας μας πούμε, τι πάνε να πει εθνικιστής καταρχήν? Είναι μια κακή λέξη δηλαδή? Το να αγαπάς την πατρίδα σου είναι κακό? Όχι, όχι, εγώ δεν το θεωρώ κακό, αλλά αυτός το λέει. Το λέει μάλιστα και πολεμοχαρής. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν πολεμοχαρής. Έρχεται ο Φίλης. Εσείς όμως που βρίσκεστε, συγκυβερνάτε, δεν τους είπατε ποτέ αυτούς τους ανθρώπους, ρε παιδιά, τι λέτε, είστε με τα καλά σας? Είναι δυνατόν να λέτε πολυμοχαρείς, που αυτή η ιστορία είναι εδώ και 140 χρόνια και όλοι όσοι ξεκίνησαν, πολυμοχαρείς ο Παύλος Μελάς, πολυμοχαρείς ο Γκόνος, πολυμοχαρείς οι πάντες, για σταθείτε ρε παιδιά. Εσείς από πού βρεθήκατε και κρίνετε αυτόν τον κόσμο? Θα σας πω, ξέρετε, πίσω από μια τέτοια συζήτηση και κάθε φορά στο παρασκήνιο, πιστέψτε μου ότι έχουν γίνει πολλοί καυγάδες σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Όταν συγκυβερνάς, δεν χρειάζεται όλο να τα βγάζεις στις κάμερες. Σίγουρα. Για να πάρεις το ψήφο. Mm-hmm. Μπορεί να πας στο Υπουργείο να κάνεις το που να κάνεις. Όπως λέει ο κύριος Φίλης, κάπου για στιγμή υπήρξε Υπουργός Παιδείας. Όταν δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα, έπαψε να είναι Υπουργός Παιδείας. Δεν φάνηκε ότι εμείς πήγαμε σε ένα Υπουργείο, δεν φάνηκε ότι ναι, το δηλώσαμε στην κάμερα, το δηλώσαμε στον Νικολαό. Μετά από λίγο καιρό, απλώς έφυγε από Υπουργός Παιδείας. Έτσι λύνονται κάποια θέματα και έτσι θέλουμε να τα λύνουμε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε για να φαίνεται. Για το φαίνεστε δεν είμαστε. Ναι, διαπιστώνουμε ότι σε όλα σχεδόν τα θέματα της τελευταίας τριετίας κάναμε λάθος, μας συγχωρείτε. Αυτό βλέπω από την κυβέρνηση γενικά, μη εξαιρουμένου βέβαια και των ανεξάρτητων Ελλήνων, οι οποίοι δεν διαχώρισαν ποτέ την θέση τους σε όλες αυτές τις υποσχέσεις που έδωσε ο κύριος Τσίπρας βέβαια, όχι ο κύριος Καμένος. Ναι, ναι. Έτσι. Θα συμφωνούσατε να γίνει ένα δημοψήφισμα, μάλλον να το θέσω αλλιώς. Πιστεύετε ότι είναι πολύ πολύ σοβαρό θέμα αυτό της ονομασίας ή το να δώσουμε το όνομα Μακεδονία? Ως προς το δημοψήφισμα. Όχι, όχι. Αν πιστεύετε καταρχάς αν είναι σοβαρό. Μα είναι εθνικό ζήτημα. Ωραία. Τα εθνικά ζήτηματα είναι πρώτα. Μπράβο. Βάσει του συντάγματος λοιπόν, πρέπει να σας πω, είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να πάει σε δημοψήφισμα. Πράγμα το οποίο δεν το έκανε. Είναι ένα από τα 7 σημεία τα οποία δεν νομιμοποιείται αυτό που υπέγραψε η κυβέρνηση. Εκτός εάν η κυβέρνηση δεν το θεωρεί σημαντικό θέμα, είναι σαν να λέμε... Ξέρω εγώ, δεν έγινε το τάδε λιμάνι και κάναμε το άλλο λιμάνι. Εδώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Άρα θα συμφωνούσατε με το Σύνταγμα που ορίζει ότι όταν είναι σημαντικό, οι ανεξάρτητοι Έλληνες λοιπόν ουσιαστικά δεν συμφωνούν σε τίποτε με όσα υπέγραψε, σε αυτή μια και ξεκινάμε από εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε. Σας είπα, δεν... Εμείς την απορρίπτουμε καθ' ολοκληρίαν και μόνο που υπάρχει ο όρος μέσα Μακεδονία. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να γίνει δημοψήφισμα. Για εμάς η γνώμη του λαού μετράει πάρα πολύ.
Θα θέλαμε δημοψήφισμα να το ζητήσαμε. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Αυτό. Μήπως παραβλέψατε τον κόσμο των συλλαλητηρίων και της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών. Μιλάω για τα μεγάλα συλλαλητήρια. Μέσα στον κόσμο του συλλαλητηρίων. Ναι, ξέρετε γιατί. Αυτοί, αν υπολογίσουμε 1,5 και 502 εκατομμύρια και τους είπαν όλους δεξιούς, ακροδεξιούς και χρυσαυγίτες, Χρυσή Αυγή έπρεπε να έχει πάνω από 50%. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε στον πατριωτισμό αυτών των ανθρώπων ή στον δεξιωτισμό, ας το πω έτσι. Για μένα δεξιά-αριστερά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δεξιά-αριστερά. Αυτά πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή. Για να σας πω για αυτόν τον λαό που πήγε στα συλλαλητήρια. Μα μέσα σε αυτό το λαό ήμασταν και εμείς. Πήγαμε και εμείς. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ούτε σημαίνει τίποτα. Μια ελληνική σημαία κρατούσαμε και προχωρούσαμε. Τίποτα παραπάνω. Εμείς τι είμαστε, είμαστε εθνικιστές, είμαστε κάποιο άλλο κόμμα. Όχι. Δεν θεωρούμαστε. Πολεμοχαρείς. 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 Θα σας πω κατά κάτι. Τον συνεταίρο σας. Θα σας πω κάτι. Πολεμοχαρείς είναι ο Έλληνας όταν κάποιος θέλει το κακό του. Ο Έλληνας και ως χριστιανός ορθόδοξος ποτέ δεν είναι πολεμοχαρείς. Δεν ζητάει τον πόλεμο. Αλλά όμως όταν υπάρξει, είναι εκεί για να υπερασπιστεί την πατρίδα του και το έθνος. Συνηθίζουμε, όταν γίνονται κάποια επεισόδια, είτε έξω από τα γήπεδα, είτε από οπουδήποτε, να ψάχνουμε την αιτία ή την αφορμή από πού ξεκίνησαν να γίνουν αυτά τα επεισόδια. Ποτέ δεν λέμε, ξέρεις, γιατί τσακώθηκαν αυτοί οι δύο. Τσακώθηκε ο Θεόφιλος, μάλωσε με το Σιαμπάνι. Ρώτησε ποτέ κανείς και καταδίκασε τον λόγο για τον οποίο να αναγκαστικά ο Σιαμπάνης αντιστάθηκε και παίξανε ξύλο? Όχι. Χθες έγινε ένα επεισόδιο. Πράγμα για το οποίο είχα γράψει την ίδια ημέρα, την Κυριακή το απόγευμα, ότι αυτή η υπογραφή θα φέρει επεισόδια και πιθανόν θα φέρει και αιματηρά. Δυστυχώς επαληθεύτηκα. Άκουσες κανέναν να πει κάτι για τον κύριο Μηταφίδη, ο οποίος έλεγε να δώσουμε ακόμα και το όνομα Μακεδονία και να φερθεί και να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τζαμπουκά, τι νόμισε ότι μπορεί να κάνει ένα νέο παιδί, το οποίο, ας το πω έτσι, στη βράση επάνω του αίματος, καταλαβαινόμαστε, έκανε ό,τι έκανε, πρώτο στοιχείο. Δεύτερο, αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Με αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει την αντιπολιτευτική του, ας το πω, γραμμή ο ΣΥΡΙΖΑ έως το 14. Κανένας δεν είπε τίποτε. Με τον τρόπο αυτόν που ξέραν ότι προκαλούν, κανένας δεν είπε τίποτε. Κανένας δεν λέει καλά κάνανε τα παιδιά και ξυλώσανε και ρίξαν και... Αυτό δεν το εννοώ. Έτσι, η δική σας γνώμη ποια είναι? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει έστω κάποιος που να καυτηριάσει τον αίτιο αυτών όλων των γεγονότων? Μπορώ να σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Βεβαίως. Όταν το κύριο Μπουτάρη τον προπυλακίσανε... Ούτε και κανένας βρέθηκε να τον πει κάτι. Θα σας πω. Όταν τον προπυλακίσανε στη Θεσσαλονίκη, βεβαίως είμαστε κατά της βίας. Το είπαμε. Βεβαίως. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να δείξεις τη σωστή οδό. Παρ' όλα αυτά, και ο πρόεδρος μας, ο Πάνος ο Καμένος, του θύμισε όταν τότε έλεγε αυτός για κρεμάλες στον κύριο Μπουτάρη. Άρα κάποιος βάζει το φυτίλι πάντα και κάποιος στέει. Δεν είναι μόνο έτσι. Δεν είναι πάντα άσπρο και μαύρο. Άρα συμφωνούμε και οι δύο ότι πρέπει να ψάχνουμε πάντοτε αυτόν που προκαλεί. Βεβαίως. Διότι έτσι όπως πάμε, οι προκλήσεις που προέρχονται από ψέματα, από άλλα σου λέω, άλλα κάνω, είναι προκλητικό. Εγώ να σας το πω διαφορετικά. Είστε εσείς εναντίον της βίας. Συμφωνεί. Βεβαίως. Και εγώ είμαι εναντίον της βίας. Ξέρετε ότι απαγορεύεται αν έρθει ένας να μπει στο σπίτι μου νυχτιάτικα, έστω και να τον ακουμπήσω. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν ήμουν νέος. Δεν συμφωνώ πότε. Όταν ανέτεια, γιατί εμείς μαζευτήκαμε 30 άτομα και λέμε πάμε να δίνουμε το σιαμπάνι τον πολιτικό. Τότε, ναι, όταν όμως ο Σιαμπάνης έχει κάνει ό,τι έχει κάνει και δεν βρέθηκε κανένας να τον πιάσει να ταυτεί και να του πει τι κάνεις, μην εμφανίζεσαι, προκαλείς, τότε πρέπει να θα μπεις, θα πάρεις... Θα σας πω. Για... Πες μου. Ξέρετε, ούτε τη μία πλευρά θα υποστηρίξω, ούτε την άλλη πλευρά. Μπορούν να υπάρξουν επιχειρήματα και πολλοί τρόποι για να λύσεις κάποια προβλήματα.
Παρόλα αυτά, πρέπει να προσέχουμε πάντα τι λέμε, γιατί ο απλός πολίτης δεν δρά, ξέρετε, με πολιτικά αισθήματα. Δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Το να βγει εκτός εαυτού δεν είναι δύσκολο. Δεν τα βάζει κάτω όπως θα τα βάλει ένας πολίτης, θα τα ψάξει. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο. Δεν τα βάζουν κάτω, δεν τα μετράνε. Μπαίνει το εθνικό συνέστημα μπροστά. Μπράβο. Και δυστυχώς χάνει τον έλεγχο. Δυστυχώς λέω. Δυστυχώς. Έτσι, έτσι. Δεν θα έπρεπε τον έλεγχο. Μα και εγώ θα αυτό που όλοι είπα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε, να ενημερωνόμαστε. Και ξέρετε, όταν έχετε επιχειρήματα, πολλά πράγματα μπορούν να κινηθούν. Μπορώ να τους δικαιολογήσω, αλλά και να μην τους δικαιολογήσω. Σωστά. Πρέπει οι πολιτικοί να το ξέρουν αυτό. Δρούνε, έχουν μάθει ένα δρόμο, ξέρετε, τις πολιτικές έχουν μπει σε αυτό το τρυπάκι, θα έλεγα. Έχουν ξεχάσει πως είναι ένας απλός πολίτης. Ο απλός πολίτης, όταν μπαίνει το εθνικό φρόνημα μπροστά, δεν ξέρει τι να κάνει. Και αντιδράει περίεργα και παράξενα, ακόμα και απέναντι σε Έλληνες. Δηλαδή, όταν βλέπετε μπροστά σας ένα ΜΑΤ, όταν βλέπετε μπροστά σας ένα αστυνομικό, μπορεί να έρθετε σε αντιπαράθεση, ενώ και οι δύο ίσως να θέλουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν θέλω να ερμηνεύσω αυτούς και δεν θα μπω στην συζήτηση. Μένω μόνον ό,τι έχει σχέση θέμα με τους γειτονές μας, με τα Σκόπια, για τα οποία υπάρχουν προκλητικές σε πάρα πολλούς, όπως ο κύριος Φίλης, όπως ο κύριος Μητακίδης, που προκαλεί πολύ, πάρα πολύ. Βλέπετε, δεν πήγαν να κάνουν κάτι άλλο. Μπορεί να μιλήσαν και να γιουχάρανε κατά κάποιο τρόπο την Υπουργό τουρισμού, ναι. Αλλά κανένας δεν πήγε να την προφυλακίσει, να την βρήσει με τέτοιο χυδαίο τρόπο ή να πετάξουν μπέτρες ή να ξυλώσουν. Δεν το κάνανε, διότι εκείνη τη στιγμή δεν προφυλακίζανε την κυρία Κουντουρά. Προφυλακίζανε ουσιαστικά το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Μια συνολική πολιτική. Εδώ δεν προφυλακίζανε τον ΣΥΡΙΖΑ, προφυλακίζανε τον ίδιο τον Μηταφίδη. Αυτό πρέπει να γνωρίζουμε και αυτό πρέπει να προσέχουμε. Τελευταία ερώτηση. Διάβασα σήμερα το απόγευμα ότι και ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη. Μαζαρίδης. Μπράβο. Και αυτός παραιτήθηκε, έφυγε από το κόμμα. Ανεξαρτοποιήθηκε. Ανεξαρτοποιήθηκε. Βλέπετε αυτό το, ας το πω εγώ, φιλορόημα θα έχει συνέχεια ή κάποια στιγμή θα σταματήσει η ένταση και θα έρθουν όλα τα πράγματα στη θέση τους. Θα σας πω. Ξέρετε, όταν θα σας πω για, ας αρχίσουμε από τους υποτίθεται πιο χαμηλά, γιατί αν και αυτή είναι η πιο σημαντική, θα σας πω για κάποια μέλη μας, οι οποίοι είχαν και αυτή τις αντιδράσεις τους. Με πέραν τηλέφωνο, δεν μπορείτε να φανταστείτε, όλη μέρα χτυπούσε ένα τηλέφωνο. Όσο περνάνε οι μέρες όμως, μαθαίνουν και ενημερώνονται, αρχίζουμε τώρα και συνομιλούμε ξανά και βλέπω ότι κάποιοι από αυτούς πάλι έρχονται πάλι, όχι δεν έφυγαν και ποτέ, απλώς πάλι μαζί, πάλι στους αγώνες. Αναθεωρούν τις απόψεις του. Όμως, ένας βουλευτής, όπως ο Καμένος, ο Δημήτρης και όπως ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν τη μία μέρα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα και ο Καμένος, ο Δημήτρης ο Καμένος, διαφώνησε το Σαββάτο. Ωραία, διαφώνησε και αποχώρησε. Ο κύριος Λαζαρίδης, δηλαδή, συμφώνησε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Συμφώνησε ως προς το να μην πέσει μια κυβέρνηση και τώρα τι. Τώρα. Τι μπορεί να συμβαίνει, τι μπορεί να συνέβη. Αυτό ακριβώς λέω. Ότι ο μεν ένας τη στιγμή που το έκανε εν συνειδήσει, ήξερε τι κάνει, ψήφισε κιόλας όπως ψήφισε και λέει κύριε αυτό. Έρχεται όμως ο Γιώργος ο Λαζαρίδης, τον οποίον τον φιλοξένησα και εδώ, και πρόκειται περί ενός ανθρώπου, νομίζω που τα έχει 401. Όχι μόνο 400, 401. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ο άνθρωπος άντε πήρε απόφαση εν θερμό. Μπράβο. Μήπως αργότερα τα στελέχη τα δυνατά, άλλο ο κόσμος. Τον κόσμο δεν τον βάζω, γιατί έτσι κι αλλιώς τόσο εύκολα που πίστεψαν το 3% το κάνουν 36%, άλλο τόσο μπορούν να πάνε δεξιά-αριστερά και δεν το συζητώ. Αλλά αυτοί οι οποίοι ήδη είναι εκλεγμένοι, αυτοί οι οποίοι ήδη είναι πολιτευτές, δηλαδή. Όπως εμείς, όπως ο Λαζαρίδης. Έτσι. Βλέπω ότι δυσανασχετούν και κάποιοι με την παρουσία τους ή με την απουσία τους δίνουν το στίγμα ότι κάτι δεν πάει καλά στον χώρο σας. Δεν θέλω να φανώ εγωιστής και να πω βαριά λόγια. Ίσως στην πορεία να αποδείξουμε τελικά ότι
ότι όταν λέμε θα αποτρέψουμε μια συμφωνία και φανεί στην πράξη, τότε να καταλάβουν ακόμα και αυτοί. Δεν πάει να πει ότι ένας βουλευτής έχει περισσότερη γνώση από έναν απλό πολίτη. Και αυτός είναι ένας πολίτης. Επειδή έγινε βουλευτής, ναι, δεν σημαίνει τίποτα. Η συγκυρία τον έκανε βουλευτή. Σε κάποια άλλη συγκυρία μπορεί να μην ήταν τίποτα. Να, μπορεί, απλώς τη δουλειά του. Κύριε Σαμπάνη, σαν ερώτηση, επειδή πλέον με τον τρόπο που βγαίνουν έτσι οι ειδήσεις, δείχνει ότι υπάρχει μία συμφωνία, δείχνει ο Τσίπρας με τον Καμένο να έχουν αποφασίσει, πράγματι ο Καμένος να μην τον στηρίξει, πράγματι οι τέσσερις ή οι πέντε που μείνανε στο ποτάμι να μην τον στηρίξουν. Οπότε αναγκαστικά και ο Καμένος ζωντανός, γιατί κυριέριξα δεν τους ψήφισα, και ο ΣΥΡΙΖΑ τα κάνει εκλογές όπως είπε την ώρα που μας συμφέρει, άρα όλα βαίνουν καλώς βάσει ενός προγράμματος. Μήπως είστε κι εσείς ένας από αυτούς που, εσείς εννοώ προσωπικά, οι ανεξάρτητοι Έλληνες οι οποίοι είναι προσυμφωνημένοι τη διαδρομή σας μέχρι τις εκλογές, ο κόσμος, σας μεταφέρω αυτό που λέει, προσυμφωνημένοι η διαδρομή σας μέχρι τις εκλογές. Δεν νομίζω, γιατί δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω, δεν το έχω βιώσει. Και να γνωρίζετε, βέβαια, δεν θα μου το λέγατε. Ορίστε. Και να γνωρίζετε, δεν θα έπρεπε. Μην νομίζετε, θα σας το έλεγα. Ίσως ξέρετε κάποια πράγματα. Εμείς οι πολιτευτές δεν σημαίνει τίποτα. Είμαι και εμείς σαν ένα απλό μέλος κινούμαστε. Απλώς έχουμε και εμείς ένα τίτλο. Κάποια πράγματα δεν τα μαθαίνουμε, δεν είμαστε εκεί μέσα. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, αν φτάσει εκείνη η ώρα του να τελικά να πάρουμε συσταγωγικά διαζύγιο από το ΣΥΡΙΖΑ, θα σας μιλήσω ως απλός πολίτης. Εκεί την ώρα που θα ξαναγίνουν εκλογές, βλέπω ότι τελικά ποιοι θέλουν τον όρο Μακεδονία με πρόσθετο με έργα όμνες και ποιοι το θέλουν. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Σε καμία περίπτωση. Θα ρίξουμε μια κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε, όταν είσαι σε μια συγκυβέρνηση, δεν είναι εύκολο. Είναι σίγουρο αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα το κάνουμε. Όταν ήρθε η ώρα. Πάνω σε Καμένος, σίγουρα ξέρει τον τρόπο καλύτερα από μένα. Σίγουρα. Γι' αυτό είπα. Μπορεί να είναι η στιγμή την οποία εγώ δεν αντέχω πλέον να τραβήξω το κάρο. Σε λέω εσένα, κόψ το σκηνή. Εννοώ τον Καμένο. Και οπότε κι εγώ απαλλάσσομαι από το κάρο το βαρύ φορτίο. Και ας πάει να το πάρει κάποιος άλλος να το τραβήξει. Τι θα ήθελες να πεις στους συμπατριώτες μας και γενικά αν θέλεις στους Έλληνες αυριανούς ψηφοφόρους? Θέλω πραγματικά να πιστέψουν στις προθέσεις μας. Θέλω πραγματικά να καταλάβουν ότι η συγκυρία αυτή πιστεύουμε ότι δεν θα βοηθούσε την πατρίδα μας να προχωρήσει σε κάποια θέματα. Αυτός ήταν ο μόνος λόγος για εμάς τους ανεξάρτητους Έλληνες που δεν προχωρήσαμε στο να καταψηφίσουμε αυτή την κυβέρνηση και να πέσει. Mm-hmm. Πρέπει να συνεχίσουμε. Και όπως και ο πρόεδρος μας είπε, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, εμείς θα είμαστε εκεί, όπως εξ αρχής έχουμε δηλώσει, θα είμαστε εκεί για να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας θέματα. Για να μην φτάσουμε σε κάποια πράγματα που εμείς δεν θέλουμε. Βασίλης Σιαμπάνης, σήμερα εκπροσωπεί τους ανεξάρτητους Έλληνες, μίλησε εξ ονόματος των ανεξάρτητων Ελλήνων και βέβαια και προσωπικά για τον ίδιο τον εαυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Σε εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Και προπάντων υγεία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.